λοιπόν εδώ από το κλειστό γήπεδο του Μακροχωρίου, δίπλα μια ανάσα από την Βέρεια, εδώ που διεξάγεται σήμερα το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στην Handball Premier, όπως ονομάζεται πια η παλιά καλή Α1 του Handball. Φίλιππος Βέρειας εναντίον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι για τη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, μια θέση η οποία δίνει ένα αβαντάζ εν ώψη των play-off. Ποιος κουβεντίζει στην περιγραφή του αγώνα, Κώστας Χατζηδημητρίου δίπλα μου, συνάδελφος, πιο ειδικός στο handball, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους του handball που μας παρακολουθούν. Νομίζω να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στο handball. Ο Φίλιππος με μεγάλη ιστορία, 51 τίτλους στο άθλημα, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια από τις πολύ σημαντικές ομάδες του αθλήματος, με τρία από τα αθλήματα και δύο κύπελλα, περσινός ταπλούχος, ενώ ο Φίλιππος πριν από μια εβδομάδα σκέφτηκε κυπελούχος Ελλάδος μετά από 9 χρόνια, είναι ξανά, επέστρεψε στους τίτλους. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ λοιπόν, στο μεγάλο μάτς της 20ης αγωνιστικής της Handball Premier. Είμαστε τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε και έλεγα νωρίτερα πως το παιχνίδι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δεύτερη θέση. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει ουσιαστικά την καπαρώνει, αν ο Φίλιππος δεν χάσει, κερδίσει την καπαρώνει αυτός και μετά πηγαίνει και για την πρωτιά, αν κερδίσει το Σάββατο στο Άργος τον πρωτοπόρο 2-0. Εδώ στο Μακροχώρι, στο κλειστό του Μακροχωρίου, ακούτε ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία. Δεν θα πω ποδοσφαιρική, γιατί σε πολλούς αγώνες του Φιλίππου υπάρχει ατμόσφαιρα. Ο κόσμος στη Βέρεια στηρίζει την ομάδα αυτή. Ενώ και στον ΠΑΟΚ, επειδή βεβαίως Κώστα πηγαίνει καλά η ομάδα τελευταία χρόνια, ο κόσμος είναι κοντά και ειδικά στα σημαντικά παιχνίδια στηρίζει την ομάδα. Ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο Μακροχώρι λοιπόν, ένα κλειστό χωρητικότητας 700 θέσεων. Εντάξει, δεν είναι βεβαίως αυτό που λέμε γεμάτο, ωστόσο είναι σχεδόν γεμάτο. Καμιά 500 φιλάθλοι είναι εδώ για να δουν αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στην βαθμολογία, για αυτό που έλεγα νωρίτερα, ο Διομήδης με 34 πόντους είναι πρώτος, ακολουθεί ο Φίλιππος με 31 και ο ΠΑΟΚ με 29. Στο handball η νίκη έχει 2 βαθμούς και ένα βαθμό έχει η ισοπαλία. Τώρα που μιλάμε, στην Κατερίνη παίζουν Αρχέλαος ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι κοντά στη νίκη, προηγείται. Ημίχρονο 11-17 προηγείται η ΑΕΚ και φαίνεται ότι έχει μεγάλο προβάδισμα να πάρει μια νίκη μετά από 10 ανεπιτυχή αποτελέσματα, μετά από 9 ήττες και μια ισοπαλία. Δεν έχει το 2016 βαθμούς και αυτό το παιχνίδι ήταν κομβικό, είναι κομβικό για την ΑΕΚ, γιατί σε περίπτωση που δεν είχε θετικό αποτέλεσμα θα κινδύνευε, όπως κινδυνεύει ακόμα, γιατί έχει πολύ άσχημα, πολύ κακή βαθμολογική συγκομιδή στον δεύτερο γύρο. Σίγουρα θα παλέψει στα play-out μαζί με άλλες ομάδες, όπως φαίνεται, ακόμα και για την παραμονή στην κατηγορία, αν φυσικά συνεχίσει στα άσχημα αποτελέσματα, εκτός από τη σημερινό που φαίνεται ότι μάλλον θα κατακτήσει την νίκη. Να δώσουμε και τη συνθέση των δύο ομάδων, έτσι. Ξεκίνησε ο αγώνας. Τζάγκα, Σαραμπατζής, Παλάσκας, Τσίλιτσες, Μετζίδης, Νικολαίδης, Κοκόνη, Τσαμοίδης, Μπουκοβίνας, Πετρίδης, Αλβανός, Τσαναξίδης, Κωστακίδης, Καραγκιοζόπουλος, Τριανταφύλου και Κεσίδης για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ζλατάνος, Χαραλαμπίδης, Μιχαηλίδης, Αποστολίδης, Βουτσάς, Ανανιάδης, Μπαντής, Δελιγιάννης, Σανίκης, Καρυπίδης, Ομιάδης, Δραγκόλας, Τσιλιμπάς, Τριανταφυλίδης, Παπαδόπουλος, Βεσιλέωφης για τον Φίλιππο. Η πρώτη επίθεση είναι για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ξεκινήσει με Αραμπατζή, Αλβανό, Παλάσκα, Κοκόνη, Πετρίδη, Τσίλι και τερματοφύλακα τον Μπουκοβίνα. Ο Πετρίδης με τον Αλβανό άλλαζε την μπάλα στην περιφέρεια. Αλβανός μεγάλο πρωταγωνιστής στον πρώτο γύρο. Στον αγώνα ο ΠΑΟΚ νίκησε 33-28 με 13 γκολ από τον Αλέξη Αλβανό και 10 ασίστ. Ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης στο σπίτι του Χάντμπολ στον πρώτο γύρο. Ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά
ο Φίλιππος άρχισε να κάνει από εκεί πέρα κάποιες ήττες. Υπάρχει φάουλ εκεί, το οποίο κερδίζει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Φίλιππος έχει ξεκινήσει με τσιλιμπάρι κάτω τα δοκάρια. Μπαντή, Παπαδόπουλο, Σανίκη, Βουτσά, Αποστολίδη και Καρυπίδη. Να δούμε και τη διάταξή του στην επίθεση για τον Έλληνε άμυνα. Ο Αλβανός για τον Παλάσκα, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Και η πρώτη επίθεση για τον Φίλιππο Βέριας. Με τον Δημήτρη Μαντή στη θέση playmaker, Αποστολίδης, Μαντής. Γκολ 1-0 από τον Φίλιππο. Με τον Δημήτρη Μαντή το playmaker, ανοίγει το σκορ. Η γηπεδούχος ομάδα, γρήγορη σέντρα. Αραμπατζής, Παλάσκας, ο Πετρίδης κάνει την μπάλα για τον Φίλιππο. Νευρικά, νευρικά μπήκε ο ΠΑΟΚ. Έχει ξοδέψει 1,5 λεπτό σχεδόν στην πρώτη επίθεσή του. Δεν κατάφερε να κάνει ούτε καν ένα καλό σουτ. Ο Φίλιππος στην πρώτη επίθεσή του πετυχαίνει γκολ με τον Δημήτρη Μπαντή. Προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ μετά από 2 λεπτά αγώνα εδώ στο κλειστό του μακροχωρίου. Πήγα να πω, Κώστα, ότι έχουμε αντιπάλους σήμερα δύο μεγάλες μορφές του ελληνικού χατμπολ. Τον Σάβα Καρυπίδη. Τώρα το 2-0, όχι out, συγγνώμη. Μας πέρδεψε, ήταν καλό, ναι. Έφυγε λίγο δίπλα το δοκάρι. Το Σάβα Καρυπίδη του Φιλίππου και τον Αλβανό. Μεγάλη επέμβαση από τον Κώστα Τσιλιμπάρη με τα πόδια αριστερά στο σούτ του Παλάσκα. Όλα ένας πολύ σπουδαίος θεατοφύλακας, ο πρώτος σε τίτλους του ελληνικού χάντμπολ. Έχει 20 μετά το κύπελο που κατέκτησε με τον Φίλιππο την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Αλέξ Αλβανός από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, θα δουν, φαντάζομαι, έλεγε Αλβανός και Καρυπίδης, μεγάλες προσωπικότητες όπως και ο Κώστας ο Τσιλιμπάρης. Ο Αλβανός τώρα για τον Πετρίδη, υπάρχει επιθετικό φάουλ, δεύτερο λάθος από τον Πετρίδη, συνεχόμενο. Δεν μετράει το γκολ και ας μπήκε η μπάλα μέσα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν ξεκίνησε καλά, χάνει 1-0, ο Φίλιππος μπροστά, άστοχο σουτ από τον Παπαδόπουλο. Μαζεύει ο Καρυπίδης την μπάλα στη γωνία και κερδίζει το φάουλ. Υπάρχει κάρτα στο Γεωργιάδη για διαμαρτυρία από ό,τι βλέπω. Στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί συνάντηση είναι οι κύριοι Τσάκωνας και Χασκής με τελεγγέη τον Στεπάν Παρτεμιάν. Κίτρινη κάρτα νομίζω και στον Πετρίδη, έτσι μου φάνηκε. Και στον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Νίκο τον Γεωργιάδη. Και τον αρχηγό, τον Θοδωρή Πετρίδη. Επίθεση λοιπόν για τον Φίλιππο, 3-42 από την έναρξη του παιχνιδιού. 1-0 με γκολ του Δημήτρη Μπαντή. Ο Φίλιππος προηγείται. Βεσελίνοβιτς, Μπαντής για τον Σανίκη. Στην περιφέρεια για τον Φίλιππο Βέα, σε διάταξη 6-0 η άμυνα του ΠΑΟΚ. Με κέντρο άμυνα Σαλβανό και Κεσίδη. Ο Βεσελίνοβιτς για τον Σανίκη, πάσα για τον Παπαδόπουλο. Για τον Βεσελίνοβιτς, λάθος εκεί μπλοκάρεται η μπάλα, αντεπίθεση που κοβίνει για τον Τσίλης. Ο Τσίλης χάνει την μπάλα, κερδίζει, αυτό είναι πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι και δίλεπτη αποβολή στον Δημήτρη Μπαντή. Πέναλτι λοιπόν που κερδίζει ο Τσίλης. Ο Τσίλης έχασε το βήμα του, δεν πρόλαβε να σουτάρει γρήγορα, αλλά επειδή έχασε το βήμα τον έκανε πέναλτι. Ανέφτει την κατοχή και εκεί ο Δημήτρης Μπαντής από πίσω τον τράβηξε. Πέναλτι και δίλεπτο. Και πήρε και τη δίλεπτη. Ορθή απόφαση των διαιτητών, ο Αλέξανδρος Αλβανός απέναντι από τον Κώστα Τσιλιμπάρη. Νομίζω αυτό το ζευγάρι θα το δούμε πολλές φορές σήμερα. 4-14 στο παιχνίδι μας. Φίλιππος ΠΑΟΚ 1-0. Στο πέναλτι ο Αλέξανδρος Αλβανός απέναντι στον Τσιλιμπάρη. Αλβανός και το χάνει, πάλι Αλβανός γκολ. 1-1. Ο Αλβανός σε πρώτη φάση αποκρούται απέναντι ο Τσιλιμπάρης. Στην επαναφορά ο Αλβανός μαζεύει την μπάλα και σκοράρει. 4-30 στο παιχνίδι μας. Φίλιππος ΠΑΟΚ 1-1. Ντέρμπι εδώ στο μακροχώρι. Και βεβαίως ατμόσφαιρα ντέρμπι και στην Καρκίδα. Από τους περίπου 100-150 φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν σταματούν να τραγουδούν από την ώρα που μπήκαν στο κλειστό και μια δημιουργία μπροστά μας περνάει για προληπτικούς λόγους, βεβαίως. Ο Σανίκης πάσα, δεν είπε στο πουθενά από Κοβίνας. Ο Αλβανός αντεπίζει για τον ΠΑΟΚ με τον Τσίλι και πάλι. Επέμβαση από τον Τσίλι, πάρει τρίτη στο παιχνίδι, από τον έμπειρο πορτιέρο. Ίσως βεβαιασμένη ενέργεια εκεί του Τσίλι, θα μπορούσε να κάνει μία πάσα. Εκεί ο Τσιλιμπάρης έλεγχε τη φάση. Επέμβαση λοιπόν,
Παραμένει το 1-1 στο 5 και 18 της αναμέτρησης επίθεσης για τον Φίλιππο Βέρειας. Τριανταφυλλίδης σε ρόλο playmaker. Βεσελίνοβιτς έχει την μπάλα τώρα και πάλι Τριανταφυλλίδης. Γιος του Άκη Τριανταφυλλίδη, μεγάλου άσου του παρελθόντος για τον Φίλιππο Βέρειας. Έχουμε διακοπή για να σκουπιστεί και το παρκέ. Πρέπει να σκουπιστεί, ναι. 5 και 29 έχουμε διανύσει. Φίλιππος ΠΑΟΚ 1-1, ο Μπαντής το 1-0, ο Αλβανός το 1-1. Κώστα, κάτι πήγες να πεις? Έχουμε να πούμε ότι υπάρχει μια τρομερή παράδοση που έχει χτίσει ο ΠΑΟΚ. 19 μάτσα ήττητος απέναντι στον Φίλιππο από το 2007, εδώ και 9 χρονιά. 16 νίκες, 3 ισοπαλίες. Τελευταία νίκη του Φιλίππου 32-31, 16 Σεπτεμβρίου του 2007 στο Φιλίππιο. Μια παράδοση που εδώ και 9 χρόνια πάει γκολ. 2-1 με τον Σάβα Καρυπίδη για τον Φίλιππο. Βεβαίως να πούμε, Κώστα, ότι ο Φίλιππος έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ σε αγώνα κυπέλου. 46-45 ήταν ένας αλυσμόνητος πραγματικά αγώνας για το κύπελο 2008-2009 σεζόν, όπου κρίθηκε στα πέναλτι η πρόκληση στον επόμενο γύρο και ο Φίλιππος με 45-46 συνολικό σκορ είχε επικρατήσει μέσα στη Μίκρα. Ωραίο γκολ από τον Παλάσκα. 6 και 17 στο παιχνίδι. Φίλιππος ΠΑΟΚ 2-2. Ο ΠΑΟΚ εδώ είχε γρήγορα την απάντηση με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Παλάσκας. Ο Τσιλιμπάρης εδώ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 2-2 λοιπόν μετά από 6,5 λεπτά στο παιχνίδι. Δεν έχουμε πολλά γκολ, Κώστα, αλλά το μάτς είναι πάντως δύο ομάδες, επιθετικές, και πιστεύω θα ανοίξει το σκορ γιατί έχουν πολύ ποιοτικούς παίχτες επιθετικά και όσο καλές άμυνες και να υπάρχουν, σίγουρα νομίζω ότι η επίθεση θα υπερτερεί πάντα σε ένα ντέρμπι όπως αυτό. Έχουμε, όπως είπαμε, μεγάλες προσωπικότητες, Σανίκης, Αλβανός, Μπαντής, Βεσελίνοβιτς, Απετρίδης, παίκτες δηλαδή παροτοκαπνισμένους σε τέτοια παιχνίδια. Τώρα στην επίθεση είναι ο Φίλιππος με τον Σλόποδα Βεσελίνοβιτς, ο Σανίκης, πάσα καταπληκτική για τον Παπαδόπουλο. 3-2 καταπληκτική πάσα πίσω από τον Μπράτη, από τον Σανίκη, 3-2 μπροστά και πάλι ο Φίλιππος. Φοβερό γκολ από τον Φίλιππο το 3-2. Αλβανός, ο Αλβανός 3-3. Ο Αλβανός σοφαρίζει λοιπόν. 7 και 26 έχουμε διανύσει το παιχνίδι μας εδώ στο κλειστό γήπεδο του Μακροχωρίου, στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση στην Handball Premier. Φίλιππος ΠΑΟΚ 3-3 μετά από 7 και 40 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φίλιππος στην επίθεση με τον Δημήτρη Μπαντή. Σανίκης έχει την μπάλα. Μπαντής για τον Βεσελίνοβιτς, βγαίνει από πίβοτο Ανιάδης. Ο Σανίκης, η μπάλα είναι out. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά για πρώτη φορά. Φοβερή πάσα για τον Αραμπάτζη. Γκολ. 4-3 ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μπροστά στο μάτς με τον Αραμπάτζη. Φίλιππος ΠΑΟΚ 3-4, 8 και 10 στο πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο παιχνίδι εδώ στο Μακροχώρι. Ο Φίλιππος στην επίθεση με τον Βεσελίνοβιτς και τον Καρυπίδη, δύο από τους κορυφαίους βεβαίως παίκτες της ομάδας της Ημαθίας. Μια ομάδα η οποία θα έλεγα πως ανήκει στους καπανείς του ελληνικού χάντμπολ. Σκαρυπίδης δεν θα ευστοχίσει, η μπάλα στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Ευκαιρία για το συν 2 για το δικέφαλο του Πορά. Ο Πετρίδης κατεβάζει την μπάλα, Παλάσκας. Παλάσκας, Πετρίδης, Αλβανός είναι η κλασική τριάδα στην περιφέρεια του ΠΑΟΚ που δεν αλλάζει. Έξω και Σίδης, μέσα ο Κοκκόνης τώρα στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Κοκκόνης είναι ο πολύ εθνικογενής παίχτης, γι' αυτό και μπαίνει στην επίθεση σε θέση pivot. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι είναι πολύ σημαντικό μάτς για τη δεύτερη θέση αυτό, αλλά οι ομάδες έχουν και δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάει στη Νέα Ιωνία να παίξει με τον Ξινή Δικαία και να αντιμετωπίσει τον Μπαστιντόνα που είναι κανεβασμένος πολύ. Φοβερό γκολ, φοβερό γκολ από τον Πετρίδη. 3-5 στο συν 2 ΠΑΟΚ μετά από 9 λεπτά και 20 δεύτερα στο παιχνίδι. Φίλιππος ΠΑΟΚ 3-5, από 3-2 ΠΑΟΚ κάνει ένα σερί 3-0 και προηγείται εδώ στο Μακροχώρι. Και λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό μάτς, αλλά υπάρχουν και άλλα δύσκολα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει να πάει στη Νέα Ιωνία να παίξει με τον Ιξινή Δικαία, έχει να παίξει με τον Λουτράκι στο γήπεδό του και ο Φίλιππος θα πάει στο Άργο το Σάββατο και έχει να αντιμετωπίσει τελευταία αγωνιστική τον Αεροπόεδρο σας. Σανίκης, υπάρχει φάουλ, κάρτα στον Αραμπατζή. Για φάουλ στο Σανίκη, από ό,τι κατάλαβα. Όλα αυτά
και ενώ θα συμπληρώσουμε σε 5 δευτερόλεπτα το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στο ΔΑΚ Βικέλας, στο μακροχώρι η Μαφίας. Φίλιππος 3, ΠΑΟΚ 5. Ο Μαντής, ο Βεσελίνοβιτς για τον Σανίκη, πάσα για τον Ανιάδη, υπάρχει φάουλ και κάρτα στον Κεσίδη, τράβηξε από τη φανέλα τον Ανιάδη, δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Γιατί βγάζουν και οι δύο από μια κίτρινη. Μία χρεώνεται και ας βάλουν δύο. Βεσελίνοβιτς για τον Φίλιππο στην επίθεση. Ο Καρυπίδης σουτάρει από κρούπερα. Άμυνα από μέσα, την οποία παραδέχεται εδώ ο Τσίλης, είναι και το χέρι στο Σάβα Καρυπίδη. Πήρε τα βήματα και ήταν σε καλή θέση ο Καρυπίδης, ο Τσίλης. Λοιπόν, να πούμε ότι ο αγώνας Φίλιππου Βέρειας ΠΑΟΚ είναι μετά το σχόλιο, είναι μια προσφορά της sportingbet.gr και του Hyatt Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχολογίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club του. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λαγκαρά και μία μοναδική. 5 παιχνίδια, 6-2 η έξινη δικιάς Ασέ Δούκα. Η ομάδα της Νέας Ιωνέας προηγείται σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι σημαντικό για την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος. Στην επίθεση είναι ο ΠΑΟΚ, ο Κόνης με τον Παλάσκα. Πάσα καταπληκτική για τον Αραμπατζή. Γκολ 4-6 στο σύν 2 και πάλι ο ΠΑΟΚ. 11-20 έχουμε διανύσει το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ νομίζω στέκεται πάρα πολύ καλά εδώ στο μακροχώρι. Νομίζω πως είναι η ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι και προηγείται με διαφορά 2 γκολ του Φιλίππου. Βεσελίνοβιτς. Αλλάζει με τον Καρυπίδη, Μπαντής για τον Σανίκη, Δημήτρης Μπαντής. Σλούποντα Βεσελίνοβιτς, Μπαντής, Σανίκης για τον Μπαντή. Δοκάρι από απόκριση όμως του Βουκοβίνα, αντεπίθεση, Αλβανός, Παλάσκας, συνεχίζεται η φάση. Πάσα στο πουθενά, τώρα αντεπίθεση για τον Φίλιππο, Τσιλιπάρης, για τον Καρυπίδη, για τον Παπαδόπουλο. 5-6. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει το 4-7, ναι. Με την ομορφιά του Χάρτμαν μέσα σε δευτερόλεπτα, πώς από εκεί που ο ΠΑΟΚ μπορούσε στην αντεπίθεση να φτάσει στο συν 3, τελικά ο Φίλιππος πήρε την μπάλα και με την εντυπωσιακή πάσα του Τσιλιμπάρη σκόραρε ο Παπαδόπουλος για το 5-6. Στο γκολ λοιπόν διαφορά, ο ΠΑΟΚ προηγείται εδώ στο μακροχώρι του Φιλίππου. 12-30 έχουμε διανύσει. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ 5-6, Παλάσκας, Αλβανός, Αραμπατζής, γκολ. Γκολ για τον Αραμπατζή και πάλι. 5-7, 12-45 έχουμε διανύσει. Ο Αραμπατζής έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, ο Βαγγέλης ο Αραμπατζής. Είναι από τις αποκαλύψεις του ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. Ο νεαρός διεθνής με την εθνική ομάδα των νέων. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Κυπρέου, που συνήθως είχε αυτή τη θέση στην αρχή της σεζόν. 13-10 έχουμε διανύσει στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο μακροχώρι. Φίλιππος ΠΑΟΚ 5-7. Ο Μπαντής, Σανίκης γκολ. Ο Σανίκης, συγγνώμη, κάνει το 6-7. Ο ΠΑΟΚ γρήγορα στην επίθεση και εδώ έχουμε κίτρινη κάρτα στον Παπαδόπουλο για το φάουλ που έκανε πάνω στον Παλάσκα. Ήταν δίλεπτη παίξη του ΠΑΟΚ και ήταν στον εφηβιασμό. Ήταν στον εφηβιασμό και γίνεται δίλεπτη στον Βελφίδη για διαμαρτυρία. Ζήτησαν δίλεπτο και ήταν φάουλ στον εφηβιασμό και έκοψε τον εφηβιασμό με αυτό το φάουλ. Από εκεί πέρα ο Πετρίδης, ο οποίος γενικότερα με τις διαμαρτυρίες έχει ένα θέμα εδώ και χρόνια, παίρνει αυτή τη δίλεπτη. Εδώ νομίζω είχε δίκιο όμως, Κώστα. Εδώ θα μπορούσαν να δώσουν και μία δίλεπτη, αψί που ήταν εφηβιασμός. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα οι διαιτητές έκριναν έτσι. Είναι φανερό ότι πήγε να κόψει την επίθεση ο Παπαδόπουλος. 13-32, 6-7, αλλαγή τερματοφύλακα έχουμε στον ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι μπήκε, όχι, ο Μπουκοβίνας παίζει, συγγνώμη, γιατί σηκώθηκε τον πάγκο άλλος. Λοιπόν,
6-7 παραμένει το αποτέλεσμα. Ο Τσίλης για τον ΠΑΟΚ, ο Αραμπατζής, ο Παλάσκας, ο Αλβανός, ο Κωστακίδης είναι οι 5 παίκτες, συν το Μπουκοβίνα που παίζουν. Επιθετικό. Του Τσίλη, Μπαντής αντεπίθεση, ο Σανίκης για τον μόνο στο τριανταφυλλίδης. 7-7. Εδώ ο ΠΑΟΚ για 2 λεπτά χάνει τη σχέση στο παιχνίδι, το καθαρό μυαλό και το πληρώνει, γιατί ενώ μπορούσε να πάει και στο συν 3, με τα λάθη που έκανε έχουμε ισοπαλία. 7-7, σχεδόν στα μισά του ημιχρόνου, 14 και 17 έχουμε διανύσει εδώ στο μακροχώρι, το τέρμι της αγωνιστικής, Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ. Βλέπουμε σχεδόν μαντουμάν τον τριανταφυλλίδη πάνω στον Παλάσκα, Κωστακίδης, ο Τσίλης γλιστράει, πέφτει κάτω, τίποτα, επίθεση για τον Φίλιππο. Γλίστησε εκεί ο Τσίλης, έπεσε κάτω, νέο λάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Μπαντής. Στην επίθεση ο Φίλιππος και πάλι. Περνάει. 8-7 από τον Τάσο Τριανταφυλλίδη που πετυχαίνει 2 γκολ συνεχόμενα και το 5-7 θα γίνει 8-7 ακριβώς στα μισά του ημιχρόνου, 15 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο μακροχώρι. Μέσα σε 2 λεπτά από το 13 στο 15 κατάφερε ο Φίλιππος να ανατρέψει τα 2 γκολ και να προηγείται πλέον με ένα Κωστακίδης. Νέο λάθος εκεί από τον Κωστακίδη, βήματα. Ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο έχει πολλά προβλήματα, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα και κανονικά θα έπρεπε να σπαταλήσει το χρόνο μέχρι να μπει ο παίκτης, αλλά έκανε παιδιασμένες ενέργειες και φυσικά το πλήρωσε, διότι ο Φίλιππος έκανε, έκανε δύο επιθέσεις, πάω γρήγορες. Ο Καρυπίδης γκολ. 9-7. 15-42 στο πρώτο ημίχρονο. Φίλιππος ΠΑΟΚ 9-7 από 5-7 με ένα σερί 4-0. Ο Φίλιππος σε λιγότερα από 3 λεπτά προηγείται πλέον με 2 γκολ διαφορά. Πετρίδης μπήκε πάλι στο παιχνίδι. Πετρίδης. Φάουλ, φάουλ από τον Βουτσά. Υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Νίκο τον Βουτσά. Κατερινιό της αθλητής. Πολλά χρόνια στον Αργέλο και στον Παντελήνιο. Έμπειρος παίκτης. Πετρίδης τώρα. Πάσακα τον Κοκκόνη, φάουλ, κερδίζει ο Νίκος Κοκκόνης από τον Νίκο τον Βουτσά. Έχουμε διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Όλα αυτά στο 16 και 22 από την έναρξη του αγώνα 20η αγωνιστική της Handball Premier, το μεγάλο ντέρμπι Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ. 9-7 με ένα σερί 4-0 που τρέχει ο Φίλιππος από τα 13 και έπειτα. Αλβανός, Θόδωρος Πετρίδης για τον Αραμπατζή. Πάσε κατά τον Κοκκόνη, πολύ ωραία, φοβερή επέμβαση από τον Τσιλιμπάρη. Η μπάλα είναι στον ΠΑΟΚ. Πέμπτη στο παιχνίδι, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Τσιλιμπάρης. Με 5 επεμβάσεις έχει ένα ποσοστό πολύ κοντά στο 40%. Ενώ ο Μπουκοβίνας έχει 2 επεμβάσεις. Λοιπόν, 16 και 52, 9-7 ο Φίλιππος. Ο Παλάσκας θα πάρει το φάουλ. Και 57 έχουμε time out στο παιχνίδι, η μετάδοση του αγώνα Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ μέσα από το impaok.com είναι μια προσφορά της sportingbet.gr αλλά και του Hyatt Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμή εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Συνέχεια στο παιχνίδι, 17 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, Φίλιππος Πάουκ 9-7. Ο Πάουκ στην επίθεση, Κοκκόνης, Αλβανός, το σουτ, γκολ. 9-8, τρίτο γκολ του Αλέξη Αλβανού στο παιχνίδι. Δίνει τη λύση στο Πάουκ ο πολύπειρος Αλέξης Αλβανός. 9-8, προηγείται ο Φίλιππος. Στην επίθεση, η ομάδα της Βέρειας με τον Βεσελίνοβιτς. Για τον Δημήτρη Μπαντή και πάλι για τον Βεσελίνοβιτς. Δεν περνάει, κακή η πάσα, η μπάλα στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Ο Αλβανός για τον Παλάσκα. Ο Παλάσκα στο σούτ από τον... Out. Out το σούτ από τον Άγγελο Τσίλη. Δεν μπορεί να σοφαρίσει. Ο Φίλιππος μπροστά. Ο Μπαντής θα μαζέψει την μπάλα. 18 λεπτά στο παιχνίδι μας. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ. 9-8. Με ένα γκολ προηγείται η ομάδα της Μαθίας. Βεσελίνοβιτς για τον Μπαντή. Ντέρμπι εδώ στο μακροχώρι και βεβαίως ατμόσφαιρα ντέρμπι στην Κερκίδα. Το σούτ όχι. Μπαντής, Βεσελίνοβιτς σουτάρει, αποκρούει. Βεσελίνοβιτς βάλει γκολ. 18. Ο Βεσελίνοβιτς σούταρε. Ο Μπουκοβίνας απέκρουσε, ο Βεσελίνοβιτς και πάλι το γκολ. Δίλεπτη στον Φίλιππο. Η δίλεπτη είναι στον Βουτσά. Συνεχίζει λοιπόν με 6 ο Φίλιππος. 18-29 στο πρώτο ημίχρονο. 18 προηγείται η ομάδα της Μαθίας. Με παίκτη παραπάνω λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο Αλβανός. Για τον Παλάσκα. Αλβανός, Παλάσκας, Κοκκόνης, Τσίλης και Σίδης. Ο Τσίλης γκολ. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Φιλίππου. Ο Καρυπίδης έχασε εκεί τον Τσίλη, ο οποίος θα σκοράρει. 19 μειώνει ο ΠΑΟΚ στο γκολ. 18-55 έχουμε διανύσει. Ένα δεκάλεπτο ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φίλιππος στην επίθεση, Βεσελίνοβιτς, Μπαντής, Παπαδόπουλος. Ο Σανίκης και ο Καρυπίδης παίζουν για τον Φίλιππο αυτή την ώρα. Ο Καρυπίδης με τον Κεσίδη, το φάουλ που κερδίζει ο Σάββας Καρυπίδης. 19-20 το παιχνίδι. 19 προηγείται ο Φίλιππος εδώ στο μακροχώρι. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ λοιπόν. Εδώ στο γήπεδο του μακροχωρίου ο Φίλιππος προηγείται 19 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και ενώ απομένει περίπου ένα δεκάλεπτο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ στο γήπεδο του μακροχωρίου για την 20η αγωνιστική. Την ίδια ώρα παίζουν Δικαίας Λούκας, Χάνθ, Διομήδης, Θεσσαλονίκη. Ένα επίσης σημαντικό παιχνίδι. Στην Αθήνα, Δικαίας Λούκας είναι στο 9-4. Αρχιέλαος ΑΕΚ, 23-36. Έχει καθάρισει το παιχνίδι βεβαίως η ΑΕΚ. Ενώ παίζουν ακόμη στις 6, στις Οικίες Φίλιππος Αεροπός και στις 6.30 το Λουτράκι. Ποσειδώνας Λουτρακίου, Πανελλήνιος. Θα πρέπει να πούμε ότι το Σάββατο στις 6 στη Μίκρα υπάρχει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου και αυτός ο αγώνας ζωντανά μέσα από το impaok.com το ερχόμενο Σάββατο. 19-24 έχουμε διανύσει το πρώτο ημίχρονο. Κώστα, 19, μεγάλο μάτς έτσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι όπως το περιμέναμε, κλειστό παιχνίδι. Ο Σανίκης τώρα κάνει την προσποίηση, υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο αστέρας του Φιλίππου, ο Γρηγόρης Σανίκης. Πολλά εξαρτώνται από τη δική του παρουσία. Σανίκης, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, προσποιείται, κερδίζει το φάουλ. Ο Σανίκης και πάλι. Πάσα για τον Καρυπίδη, χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει. Επέβαση από τον Βουκοβίνα. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην κόντρα, επίθεση ο Τσίλης. Γκολ, φοβερό! Πίσω από την πλάτη. Από την πλάτη. 10-10. 10-10 ισοφαρίζει ο Άγγελο Τσίλης μετά από 20 λεπτά αγώνα.
εδώ στο Μακροχώρι. Πραγματικά ένα παιχνίδι διαφήμιση για το handball, νομίζω, Κώστα, ανάμεσα σε δύο ομάδες ισοδύναμες, από ό,τι μας δείχνουν και σήμερα εδώ στο Μακροχώρι. Πραγματικά, Μπαντής, ο Σανίκης για τον Φίλιππο. Γκολ, προσπάθησε ο Μπουκοβίνας, αλλά δεν συγκράτησε την μπάλα. 11-10 και πάλι προβάδισμα. Ραμπατζής, γρήγορη σέντρα για τον Τσίλι στη γωνία. Επέμβαση από τον Κώστα Τσιλιμπάρη. Η έκτομη επέμβαση από τον έμπειρο πορτιέρο του Φιλίππου Βέριας πάνω στον Τσίλι που προσπάθησε εκεί να κάνει τη λόμπα, αλλά ο Τσιλιμπάρης με την εμπειρία του άπλωσε το χέρι του και σταμάτησε την πορεία της μπάλας προς τα δίκτυα. Παρέμεινε λοιπόν το 11-10. Έχουμε διανύσει 20-46 στο πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό, στο ΔΑΚ Βικέλας, στο Μακροχώρι της Ημαθίας, δίπλα στη Βέρεια, εδώ που παίζει ο Φίλιππος τους αγώνες του με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, γιατί η αστυνομία δεν δίνει την άδεια να γίνουν αυτοί οι αγώνες στο κλειστό που υπάρχει μέσα στην πόλη της Βέρειας, για λόγους ασφαλείας εδώ είναι πιο εύκολη αστυνόμευση. Το οποίο είναι το παραδοσιακό γήπεδο Φιλίππε του handball. Εκεί διεξήχθηκε ο τελικός του Challenge Cup. Ένα γήπεδο αμυγός για το άθλημα με Taraflex, που είναι και πιο handballικό και θα ήταν και ολύτερη ατμόσφαιρα. Εδώ έχουμε και το παρκέ, έτσι. Εδώ παίζουν σε παρκέ οι ομάδες. Ακριβώς. Εδώ παίζει ο Φιλίππος στο μπάσκετ που είναι στην Α2 κατηγορία. Επέμβαση του Μπουκοβίνα, η πέμπτη στο παιχνίδι, η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή του Δημήτρη Παντή. Νομίζω είναι η δεύτερη στο παιχνίδι. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Φίλιππο και θα μείνει με παίκτη λιγότερο για τα επόμενα 2 λεπτά πάνω στον Αλβανό αυτή η δίλεπτη αποβολή. Οπότε ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για το επόμενο δίλεπτο να εσωφαρίσει ακόμα και να περάσει και μπροστά. Τράβηξε από τη φανέλα τον Αλβανό ο παίκτη του Φιλίππου, γι' αυτό πήρε δίλεπτη αποβολή. Ο Αλβανός τώρα έχει την μπάλα για τον Παλάσκα. Αλβανός, Παλάσκας, Κοκκόνης, Αραμπατζής και Κεσίδης και Τσίλης στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Ο Τσίλης θα κάνει το shoot goal. 11-11. Νικολαίδης. Το πρώτο goal του Νικολαίδη νομίζω στον αγώνα. Πρώτο, Κώστα. Πρώτο. 21-52 στο παιχνίδι. Φίλιππος Βέλιας ΠΑΟΚ. 11-11. Μεγάλο match εδώ στο Μακροχώρι. Ο ΠΑΟΚ έχει μια υπεροπλία στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Είναι ο Τσίλης, είναι ο Νικολαίδης. Γενικότερα έχει μια στα εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλή παρουσία. Βεσελίνοβιτς, out την μπάλα. Από καλή θέση ο Σέρβος του Φιλίππου στέλνει την μπάλα out. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να περάσει μπροστά. 26-37 τελικό. Η ΑΕΚ νίκησε στην Κατερίνη τον Αρχέλο. Πρώτη νίκη μετά από 10 ανεπιτυχή αποτελέσματα για την ομάδα του Γιάννη Αρβανίτη. Είχαμε μάθει την ΑΕΚ να είναι πιο ψηλά. Φέτος δεν πηγαίνει και τόσο καλά. Φοβερό γκολ από τον Αλέξη Αλβανό. Δοκάρι και μέσα. Τέταρτο γκολ του Αλβανού, αν δεν κάνω λάθος. 11-2. Ο ΠΑΟΚ προηγείται και πάλι και οι οπαδοί του ξεσηκώνονται εδώ στη μία πλευρά του γηπέδου. Είναι πάνω από 100-150. Πραγματικά είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει εδώ στο γήπεδο του Μακροχωρίου. 23 λεπτά στο παιχνίδι. Φίλιππος ΠΑΟΚ. 11-12, 3-0 σερί ο ΠΑΟΚ, Βεσελίνοβιτς. Επιθετικό φάουλ που χρεώνει τον Βεσελίνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να περάσει και πάλι με 2 γκολ μπροστά. Όπως τελευταία φορά ήταν το 5-7 στο 13. Αλβανός, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες. Νικολαίδης, Παλάσκας και πάλι για τον Αλβανό. Πάσα για τον Αραμπατζή. Επιστρέφει τώρα η δίλεπτη αποβολή στα ίσια δύο ομάδες. Παλάσκας. Πάσα για τον Βουτσά, ο Κεσίδης, ο Παλάσκας για τον Αλβανό. Αβάλα είναι out από τον Αλέξη Αλβανό. Και έτσι ο Φίλιππος έχει την ευκαιρία να εσωφαρίσει με την επίθεση που θα εκδηλώσει. 23-50 στο πρώτο ημίχρονο. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ, 11-12. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με ένα γκολ, ενώ έχανε με 2 πριν από λίγο. Κατάφερε να περάσει μπροστά. Ο Φίλιππος είναι στην επίθεση. Ο Σανίκης έχει την μπάλα τώρα σε θέση playmaker. Βεσελίνοβιτς, ο Ανανιάδης. Και πάλι για τον Βεσελίνοβιτς ο Τριανταφυλλίδης. Αλλάζει με τον Σανίκη. Και πάλι Σανίκης. Γλιστράει ξανά. Ελέγχει την μπάλα όμως. Φοβερό γκολ από τον Βεσελίνοβιτς.
καταπληκτικό γκολ. 12-12 από τον Σλόποντα Βεσελίνοβιτ. Πέρασε την μπάλα κάτω από το χέρι του και Σίδη. Σοφαρίζει Παλάσκα. Φοβερή απόκρουση και πάλι από τον Τσιλιμπάρη. Αποκρούει δοκάρι και μπλοκάρει την μπάλα. Ο γκολκίπερ του Φιλίππου νομίζω ότι είναι από τους κορυφαίους του αγώνα. Βέβαια, έχει 8 επεμβάσεις ήδη με πάρα πολύ καλό ποσοστό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πάντα οι τερματοφύλακες παίζουν σημαντικό ρόλο, πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι. Ο Αποστολίδης τώρα έχει περάσει το παιχνίδι. Πάει στη θέση αριστερούντερ, ο οργανωτής και playmaker ο Γρηγόρης Σανίκης. 25 λεπτά συμπληρωμένα στο παιχνίδι μας. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ, 12-12 ισοπαλία. Αποστολίδης. Για τον Εβεσελίνοβιτς, ο Σανίκης τώρα. Γκολ από τον Γρηγόρη Σανίκη στο βηματισμό. 13-12 μπροστά ο Φίλιππος με το τρίτο γκολ από τον Γρηγόρη Σανίκη. Γκολ από τον Αλβανό. 13-13, το πέμπτο γκολ του Αλβανού στο παιχνίδι. Νέο καταπληκτικό γκολ από τον Αλέξη Αλβανό. Ένα τοτέμ του ελληνικού handball και σήμερα δείχνει τη μεγάλη του κλάση. Γιατί σημειώνει ένα καταπληκτικό τέρμα ο Αλέξης Αλβανός. 13-13, εξαιρετικό το παιχνίδι που παρακολουθούμε. Ο Σάββας είναι το άλλο τοτέμ του ελληνικού handball. Βέβαια. Ο Σάββας Καρυπίδης, μιλάμε για δύο αθλητές με καριέρα εκτός των συνόρων. Στη Γερμανία, όπου παίζεται φοβερό handball, θα έλεγα. Ο Σανίκης θα πάρει το φάουλ τώρα. Τα ξέρεις εσύ καλά, γιατί μέχρι τα 20 ήσουν στη Γερμανία από ό,τι συζητούσαμε προηγουμένως. Άρα γνωρίζεις εκεί ότι το άθλημα είναι δεύτερο σε δημοτικότητα πίσω από το ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Και μιλάμε για ομάδες όπως το Κίελο που γεμίζει γήπεδα 11.000 θέσεων και πραγματικά υπάρχει λίστα αναμονής για να αγοράσει ένα εισιτήριο σε αυτή την ομάδα του Γερμανικού Βορρά, στην ομάδα του Κιέλου. Εντάξει. Άλλες χώρες, άλλος κόσμος. Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο, άλλες συνήθειες. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εξέλιξη στο παιχνίδι. Δίλεπτη αποβολή στο Στάθη Κεσίδη για μαρκάρισμα πάνω στο Γρηγόρη Σανίκη. Οπότε για τα επόμενα δύο λεπτά αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Φίλιππος έχει το πλεονέκτημα να παίχτη παραπάνω τώρα και την επίδυση Σανίκης Βεσελίνοβης. Όλα αυτά περίπου 3 λεπτά με το τέλος, 26 και 17-30 λεπτά με το τέλος του μηχρόνου. Βεσελίνοβιτς κάνει την παρακλέβιο, πετύχει σαν επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον αρχηγό. Επέμβαση από τον Τσιλιμπάρη. Προσπαθεί να τον ξεγελάσει, αλλά ο Τσιλιμπάρης είναι μεγάλος θεματοφύλακας και κλείνει τα πόδια του και βγάζει ένα απίστευτο. Ο Τσιλιμπάρης είναι εκταπόδη σήμερα, Κώστα. Έτσι, πραγματικά. 9 επεμβάσεις, πραγματικά εντυπωσιακή επέμβαση από τον Τσιλιμπάρη. Δείγμα της κλάσης του σήμερα. Σανίκης, ο Βεσελίνοβιτς. Καρυπίδη, 14-13 από τον Σάβα Καρυπίδη. Με πολύ πάθος πανηγυρίζει τα γκολ του ο Σάβας Καρυπίδης. Έτσι πρέπει βεβαίως, οι παίκτες ζουν το παιχνίδι. Έχουμε πάρα πολλές εναλλαγές στο σκορ και αυτό αποδεικνύει πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι και πόσο μεγάλο παιχνίδι παρακολουθούμε. Έτσι είναι από τα κορυφαία του ελληνικού χάντμπολ νομίζω τη φετινή χρονιά. Νικολαίδης, Κοκκόνης. Για τον Παλάσκα, με παίκτη λιγότερο ΠΑΟΚ. Αλβανός, φάουλ κερδίζει από τον Τριανταφυλλίδη. 27-28 στο πρώτο ημίχρονο. 2,5 λεπτά ακόμη. Φίλιππος, 14-13 προηγείται του ΠΑΟΚ. Ο Πετρίδης δοκάρι. Αντεπίδεση βγαίνει με τον Παπαδόπουλος. Στην αντεπίδεση, Παπαδόπουλος, γκολ. 15-13. Ο Φίλιππος, 15-13. Το 27-47 της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με παίχτη λιγότερο στο παιχνίδι. Νικολαίδης, Παλάσκας, Κοκκόνης, Αλβανός και ο Πετρίδης. Είναι οι 5 παίκτες στο παρκέ. Συν τον goalkeeper βεβαίως τον Μπουκοβίνα. Αυτοί είναι οι 6 παίκτες του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Είναι έτοιμος ο Αλαμπατζής να περάσει πάλι στο παιχνίδι. Τώρα, στα ίσα δύο ομάδες, Αλβανός. Επιθετικό φάουλ και βήματα και επιθετικό στη συνέχεια. Επίθεση για τον Φίλιππο που έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά στο μάτς να προηγηθεί με 3 γκολ. 28-27 στο πρώτο ημίχρονο. Οδεύουμε στο φινάλε του ημιχρόνου ενός
καταπληκτικού, μπορώ να πω, πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε δει handball πραγματικά πολύ καλού επίπεδου, ένα παιχνίδι με διακυμάνσεις. Πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Στην επίθεση είναι η ομάδα του Φιλίππου που Σανίκης προηγείται με 15-13. Βεσελίνοβιτς, Σανίκης. Ο Μπαντής και πάλι για τον Σανίκη. Πάσε για τον Βεσελίνοβιτς, καταπληκτικό γκολ, οριζόντιο και μέσα. 16-13, ένα λεπτό επί το τέλος του ημιχρόνου, Φίλιππος για πρώτη φορά στα 3 γκολ. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να χάσει την επαφή εδώ, αν δεν προσέξει. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. 29-12 δείχνει το ρολόι του γηπέδου. 16-13 προηγείται ο Φίλιππος Βερίας της ομάδας του ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί μάλλον η δεύτερη θέση. Ο Πετρίδης τώρα με την μπάλα για τον Κοκκόνη, το φάουλ. Υπάρχει και μια ένταση από εκεί. Από τον Βουτσά, ο οποίος έχει δεχτεί και εκεί την κάρτα. Να δούμε αν θα δώσουν κάτι παραπάνω οι διαιτητές. Απλό φάουλ, ο Κοκκόνης, Πετρίδης με τον Παλάσκα. Πάσα για τον Πετρίδη, μόνος του τέταρτο γκολ από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, μειώνει. Έφαγε και ένα γκολ. 16-14, 15 δεύτερα πριν. Έφαγε από το τέλος. Έφαγε και ένα γκολ ο Τσιριμπάρης. Ναι, μετά από καιρό, γιατί είχε 3-0 σερί ο Φίλιππος. Και έτσι, μετά από δύο μεγάλες αποκρούσεις. 29-45 στο παιχνίδι. Έχει χτυπήσει ο Κοκκόνης και σταμάτησε ο χρόνος. Φίλιππος ΠΑΟΚ 16-14. Ο Φίλιππος θα κάνει μια επίθεση με την οποία θα τελειώσει βεβαίως το πρώτο ημίχρονο. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ 16-14, 15 δεύτερα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κοκκόνης σηκώνεται. Ήταν το δεύτερο γκολ αυτό του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Θοδωρή Πετρίδη. Πρώτο σκόρε φυσικά είναι ο Αλέξης Αλβανός με 5 γκολ, 3 έχει ο Ραμπατζής, 2 Τσίλης, από 1 Παλάσκας Νικολαίδης. Για τον Φίλιππο 4 Ακρυπίδης, από 3 Σανίκης Παπαδόπουλος, από 2 Τριανταφυλλίδη Βεσελίνοβιτς και ένα γκολ από τον Δημήτρη Παδί, το πρώτο του παιχνιδιού. Στη σέντρα είναι ο Φίλιππος, έχει 15 δευτερόλεπτα χρόνο για να εκδηλώσει την επίθεση. Βεσελίνοβιτς, Ακρυπίδης. 11, 10, 9. 8 Καρυπίδης, 7 Καρυπίδης, κάνει την επίθεση. Επέμβαση αστοχή από τον Μπουκοβίνα. Και εδώ τελειώνει το ημίχρονο. Τέλος ημιχρόνου. Εδώ στο μακροχώρι, δίπλα στη Βέρεια. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ 16-14. Προηγείται η ομάδα της Βέρειας. Και Κώστα, αν θα έπρεπε να αποδώσουμε κάπου αυτή τη διαφορά των 2 γκολ υπέρ του Φιλίππου, εσύ που θα την απέδιδες? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποια νεκρά διαστήματα, ο Φίλιππος έχει πιο σταθερή παρουσία. Βέβαια είναι πολύ κλειστό το παιχνίδι, αλλά τα 2 γκολ δεν είναι κάτι στο handball, είναι εύκολα ανατρέψιμα. Νομίζω ότι ο Τσιλιμπάης έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο σε 2-3 περιπτώσεις, γιατί τον τερματοφύλακα πιο πολύ θα τον κρίνουμε όχι στην οργανωμένη άμυνα, την καλή την άμυνα που θα βγάλει ένα στο τύπο πίεση, αλλά στα τέρα τέτ. Και είδαμε σε 2-3 περιπτώσεις ελεύθερα σούτ από παίχτες του ΠΑΟΚ σε τέα τέτ που ο Τσιλιμπάρης τα σταμάτησε, και νομίζω ότι εκεί είναι η διαφορά των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Φίλιππος έχει εκμεταλλευτεί, δεν έχει χάσει κάποιο σούτ από 6 μέτρα, εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έλεγα ότι δεν έχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση στην τελική προσπάθεια. Είναι πάνω σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, 16-14, κλειστό όσον αφορά το σκορ, ανοιχτό όμως σε κάθε αποτέλεσμα. Και είχαμε πει και στην αρχή του παιχνιδιού ότι οι επιθέσεις είναι τόσο πολύ ποιοτικές που νομίζω ότι το σκορ θα είναι αρκετά υψηλό, και στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να πλησιάσουμε και τα 30 γκολ. 16-14 το πρώτο μέρος. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι δίκαια προηγείται ο Φίλιππος σε βάση της εικόνας του παιχνιδιού. Οριακά βέβαια, αλλά δίκαια με αυτά τα 2 γκολ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μας περιμένει ένα πολύ μεγάλο δεύτερο ημίχρονο εδώ στο μακροχώρι. Όλα ανοιχτά. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ στο ημίχρονο 16-14. Το impauk.com σας φέρνει την εικόνα εδώ από το μακροχώρι, από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη δεύτερη θέση της φετινής Handball Premier. Η μετάδοση του αγώνα από το impauk.com είναι μια προσφορά της sportingbet.gr και του Hyatt Regency Casino Θεσσαλονίκη. Yeah, yeah, yeah.
Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το κλειστό γήπεδο του Μακροχωρίου, εδώ που γίνεται ο αγώνας του Φίπου Βέρειας με τον ΠΑΟΚ, 20η αγωνιστική της Handball Premier, της παλιάς Α1 του Handball. Φίλιππος Βέρειας, ΠΑΟΚ 16-14 στο συν 2, η ομάδα της Βέρειας, η οποία είναι και αυτή που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Παντής, Βεσελίνοβιτς, Ανίκης, Παπαδόπουλος, Καρυπίδης και βεβαίως ο τερματοφύλακας, ο Τσιλιμπάρης, η 7 για τον Φίλιππο. Βεσελίνοβιτς, ο Παντής για τον Παπαδόπουλο, σουτ, γκολ! Στο συν 3 πάλι ο Φίλιππος. 17-14, μισό λεπτό έχουμε διανύσει το δεύτερο ημίχρονο. Αλβανός για τον ΠΑΟΚ. Οι 7 είναι Αλβανός, Αραμπατζής και Σίδης. Ο Αλβανός τώρα έχει την μπάλα, ο Κοκκόνης προσπαθεί, ο Αλβανός το σούτ, όχι δεν υπάρχει σούτ, πάλι στον Αλβανό γυρίζει η μπάλα. Ο Αλβανός, εδώ έχουμε πέναλτι, πρέπει να έχουμε πέναλτι εδώ για τον ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, 17-14 προηγείται ο Φίλιππος και ο Αλέξ Αλβανός. Έχει πάρει το φάουλ ή πέναλτι. Νομίζω πέναλτι είναι. Είναι πέναλτι, ναι. Στο πέναλτι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ ο Παλάσκας. Παλάσκας με Τσιλιμπάρη, Παλάσκας, γκολ. 17-15 ο ΠΑΟΚ μειώνει, 1-8 στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ στη Βέρεια, στο Μακροχώρι, Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ, 17-15, Παπαδόπουλος για τον Φίλιππο, Μπαντής, Βεσελίνοβιτς, ο Μπαντής αφήνει πάλι για τον Βεσελίνοβιτς, ο Σέρβος και πάλι για τον Μπαντή. Ο Μπαντή σουτάρει out. Η κατοχή περνάει στον ΠΑΟΚ. Ο Μπαντή έχει μείνει πίσω. Με 5 κάνει άμυνα ο Φίλιππος. Επιθετικό φάουλ. Ο ΠΑΟΚ θα χάσει εδώ την ευκαιρία να μειώσει το γκολ. Ο Αραμπατζής δεν κατάφερε να κάνει το σουτ. Παράβαση λοιπόν και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Φίλιππου. Κατάμεστο πλέον το κλειστό το ΔΑΚ Βικέλας εδώ στο Μακροχώρι. Απ' έξω φαίνεται ότι πατάει ο Παπαδόπουλος στην προηγούμενη φάση. Σύμφωνα με αυτό το οποίο είδαμε. Το σούτ του Βεσελίνοβιτς έφυγε out, το ΠΑΟΚ και πάλι στην επίθεση. Ο Αλβανός, εδώ υπάρχει φάουλ. Το πιάνει ο Σανίδης για να μην χτυπήσει πάνω στον Παπαδόπουλο. Έτσι για την προσποίηση εκεί ο Παπαδόπουλος. 2:40 στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλιππος ΠΑΟΚ, 17-15. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση. Με τον Πετρίδη. Αλβανός, Πετρίδης, Κοκκόνης, Παλάσκας, Νικολαίδης για τον ΠΑΟΚ. Ο Πετρίδης, ο Αλβανός, δεν έχει διάδρομο για το σουτ. Πετρίδης για τον Κοκκόνη. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή. Από ό,τι βλέπω στον Αποστολίδη. Τον Αποστολίδη. Με παίχτη λιγότερο για 2 λεπτά ο Φίλιππος για τράβηγμα στον Κοκκόνη, τον πίβοτ του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 33-8. Της αναμέτρησης 17-15 ο Φίλιππος προηγεί, το ΠΑΟΚ έχει τη δική του ευκαιρία για τα επόμενα 2 λεπτά με αριθμητικό πλεονέκτημα να μειώσει ακόμα και να ισοφαρίσει. Παλάσκας για τον Αλβανό. Ο Αλέξ Αλβανός για τον Απόστολο Παλάσκα, ο οποίος σημείωσε το 15ο γκολ. Εδώ πάσα το λάθος μόνο τον Αλβανό, στα πόδια του χτύπησε η μπάλα σύμφωνα με τον διαιτητή. Άλλο ένα λάθος στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Στην επίθεση λοιπόν τώρα ο Φίλιππος με τον Καρυπίδη. 3:35 στο δεύτερο ημίχρονο,
17-15 προηγείται ο Φίλιππος του ΠΑΟΚ σε ένα φοβερό πραγματικά ντέρμπι εδώ στο Μακροχώρι. Ο Καρυπίδης έχει την μπάλα για τον Φίλιππο. Η μπάλα στο Μπαντή. Ο Μπαντή σουτάρει, η μπάλα... Κερδίζει το φάουλ. Επέβαση από τον Κουκοβίνα και κερδίζει το φάουλ από την προσπάθεια και την άμυνα του Αλέξη Αλβανού. Μπαντής, ο Σανίκης για τον Τριανταφυλλίδη. Καρυπίδης για τον Μπαντή. Γκολ φοβερό από τον Μπαντή. Στην κίνηση είναι γκολ που το έχει ο Μπαντής αυτό. Στον αέρα με τη μία, 18-15 στο 34-17. Στο συν 3 ο Φίλιππος, στο μείον 3 ο ΠΑΟΚ. Αν προτιμάτε και ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση με τον Αλβανό. Ο Αλβανός βγάζει πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ που θα πετύχει για τον ΠΑΟΚ. Νικολαίδης. Ο Νίκος Νικολαίδης μειώνει σε 18-16. 34-45, έχουμε διανύσει το παιχνίδι μας στο συν 2 πλέον ο Φίλιππος. Ακούτε φαντάζομαι τις ιαχές των περίπου 100-150, μπορεί και παραπάνω φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει συνθήκες έδρας για τη δική τους ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι το γήπεδο δεν είναι και τόσο οικείο για τον Φίλιππο, γιατί όπως είπα νωρίτερα ο Φίλιππος παίζει στη Βέρεια συνήθως, μόνο με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για λόγους ασφαλείας παίζει εδώ στο Μακροχώρι, το οποίο έχει πιο μεγάλο βεβαίως γυμναστήριο. Μπροστά ο Φίλιππος με τον Μπαντή, 18-16, 5 και 20 το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπαντής για τον Σιανίδη, πάλι ο Μπαντής. Ο Μπαντής σουτάρει, αποκρούει, αλλά φάουλ. Αποκρούει εκεί ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Είναι ασόδο η επέβαση. Αλλά έχει δώσει φάουλ διαιτητής. Υπάρχει φάουλ εκεί ο Σανίκης τώρα για τον Μπαντή. Σελίνοβιτς για τον Σανίκη προσποιείται, είναι στα 6 μέτρα, υπάρχει πέναλτι από τον Αλβανό που το παραδέχεται, σηκώνει το χέρι του, στα 6 μέτρα η άμυνα από μέσα που λέμε στη χαρακτηριστικό πέναλτι στο ο φάτο. Καρυπίδης το πέναλτι, πόσα γκολ έχει ο Καρυπίδης Κώστα, αρκετά πρέπει να έχει. 4 γκολ έχει ο Σάββας Καρυπίδης, είναι ο μόνιμος εκτελεστής μέτρη των εκτελέσεων πέναλτι, πρώτος κόρης στην Bundesliga κάποτε, γκολ 19-16, διαφορά και πάλι στα 3 γκολ για τον Φίλιππο που από ουσιαστικά από το 29 και έπειτα διατηρεί έτσι μια διαφορά 2-3 τερμάτων. 6-25, έχουμε διανύσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Φίλιππος προηγείται, 19-16 του ΠΑΟΚ. Ο Πετρίδης με τον Αλβανό για τον Κοκκόνη. Ο Αλβανός παίρνει την μπάλα. Επιθετικό φάουλ του Παλάσκα. Πάνω στο Σανίκη, ο οποίος στήθηκε πολύ έξυπνα και ουσιαστικά έπεσε στην παγίδα του ο Παλάσκα στο ύψος των 9 μέτρων. Επίθεση για τον Φίλιππο. Στα τελευταία σφυρίγματα Κώστα, ενώ έχουμε διανύσει 7 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, διαμαρτύρεται έντονα ο προπονητής Παπαγεωργιάδης στους διαιτητές. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη για τα σφυρίγματα αυτά. Εντάξει, αυτό το προηγούμενο το επιθετικό τώρα ήταν ξεκάθαρο νομίζω και το πέναλτι. Εντάξει, οι προπονητές η δουλειά τους είναι αυτή, να διαμαρτύρονται στο κάτω-κάτω. Ο Βεσελίνοβιτς σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Μπουκοβίνας, κρατάει το 19-16. Ο Αλβανός για τον ΠΑΟΚ, ο Παλάσκας αφήνει στον Πετρίδη, δεν μπορεί να σουτάρει ο Παλάσκας. Τον έπαιξε καλά, είναι εκεί ο Παδόπουλος. Η μπάλα γυρίζει και πάλι. Έχει ανέβει ο Πουκοβίνας, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, έχει φτάσει στις 9 επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Να δούμε τώρα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει με τον Πετρίδη. Να είναι στην επίθεση Κοκκόνης για τον Αλβανό, ωραία προσπίεση εκεί. Υπάρχει φάουλ το οποίο δίνει στον Αλβανό ο κύριος Χασκής. Τώρα διαμαρτύρεται και ο Σερεκίδης από την άλλη πλευρά. Σερεκίδης που με την ευκαιρία να πούμε ότι είναι πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Με δύο τίτλους το 9 και το 10 τους πρώτους του ΠΑΟΚ στο ελληνικό χατμπολ. Με πολύ σημαντική παρουσία, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ ήταν δικό του δημιούργημα, η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ που έκανε το μεγάλο ξεπέταγμα, έτσι. Και άρχισε να χτίζει όνομα στο ελληνικό χατμπολ το 9 και το 10 με δύο σερί τίτλους. Συνέχεια λοιπόν στο 8 και 25 στο δεύτερο ημίχρονο. 19-16 προηγείται ο Φίλιππος,
Παθητικό, σήκωσαν οι διαιτητές και πήραν την μπάλα, επίθεση για τον Φίλιππο Μπαντής. Για τον Παπαδόπουλο, ήρεμα εκεί από τους παίχτες του Φιλίππου, δεν έχουν λόγο σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού να βιάζονται, αφού έχουν το C3. Βεσελίνοβιτς για τον Μπαντή. Ο Γρηγόρης Ουσανίκης. Σλόπετα Βεσελίνοβιτς, Μπαντής. Και πάλι Βεσελίνοβιτς. Προσπαθεί εκεί να παρέμβει ο Πετρίδης, ακουμπάει την μπάλα, αλλοιώνει την πορεία της. Και πάλι όμως για τον Φίλιππο με τον Μπαντή. Υπάρχει time out που καλεί ο Στέλιος Ερεκής, προπονητής του Φιλίππου. Όλα αυτά 39-5, 19-16, Φίλιππος ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο μάτς λοιπόν εδώ στο, στο γήπεδο του μακροχωρίου Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο ντέρμπι, 19-16. Προηγείται η ομάδα της Βέρειας. Η μετάδοση του αγώνα μέσα από το impaok.com είναι μια προσφορά της εταιρείας sportingbet.gr και του Hyatt Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία. Συνέχεια στον αγώνα εδώ στο μακροχώρι. 9 και 10 στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ 19-16. Ο Φίλιππος στην επίθεση, Μπαντής για τον Καρυπίδη, Βεσελίνοβιτς. Ο Σέρβος για τον Σανίδη. Κακή πάσα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει την κατοχή. Ο Πετρίδης για τον Παλάσκα. Ο Παλάσκας για τον Πετρίδη και πάλι ο Κεσίδης. Φάουλ που κερδίζει ο Κεσίδης από τον Γρηγόρη τον Σανίκη. Έξω ο Κεσίδης, μέσα ο Κοκκόνης. 9:50 στο δεύτερο ημίχρονο, Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ 19-16, του συν 3 ο Φίλιππος. Πετρίδης, Παλάσκας, ο ΠΑΟΚ γυρίζει την μπάλα, ο Πετρίδης για τον Αλβανό, Αλβανός για τον Παλάσκα, γκολ! Ωραίο γκολ από τον Παλάσκα, εδώ ο Τσιλιμπάρης δεν μπόρεσε να αποκρούσει. 19-17, ο ΠΑΟΚ μειώνει στα 2 γκολ, 40-17. Στο παιχνίδι μας απομένουν περίπου 20 λεπτά για το τέλος αυτού του συγκλονιστικού αγώνα εδώ στο ΔΑΚ Βικέλας στο μακροχώρι. Ο Φίλιππος με το Σανίκη, Παπαδόπουλος, ο Μπαντής, Βεσελίνοβιτς, γυρίζει την μπάλα ο Φίλιππος, ο Σανίκης τώρα για τον Μπαντή, Μπαντής για τον Σανίκη, κρατάει την μπάλα και δοκάρει. Δοκάρει, κερδίζει την κατοχή ο ΠΑΟΚ με τον Νικολαίδη. 19-17, στα 2 γκολ διαφορά, ο Αλβανός τον Αραμπατζή. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταματούν να τραγουδούν. Βρίσκονται εκεί στην πλευρά της εστίας που έχει ο Φίλιππος στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί δηλαδή που κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πετρίδης για τον Κοκκόνη, ο Κοκκόνης για τον Παλάσκα. Ο Παλάσκα σουτάρει, δοκάρι, αλλά φάουλ. Επέμβαση του Τσιλιμπάρη, δέκατη, υπάρχει φάουλ. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει άλλη μια ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά 41 και 30 από την άκρη του αγώνα. Πετρίδης Παλάσκας και πάλι για τον Παλάσκα. Κράτημα εκεί του Βουτσά από το λαιμό του Παλάσκα. Ο κύριος Σάκ μας λέει απλό φάουλ. Ο Κοκκόνης για τον Παλάσκα. Ο Πετρίδης προσποιείται, κερδίζει το φάουλ από τον Μπάμπη Ανανιάδη. Σταματάει το χρόνο ο Τσάκωνας, ο Δημήτρης Τσάκωνας, ο διεθνής διαιτητής. Όλα αυτά στο 41 και 55. Ο Φίλιππος ελέγχει το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ξαναμπεί στη διεκδίκησή του να μειώσει.
Επέμβαση και πάλι από τον Τσιλιμπάρη πάνω στον... Δεν ήταν καλό το σου του Παλάσκα, αυτή είναι η αλήθεια. Επίθεση για τον Φίλιππο με τον Δημήτρη Μπαντή. Γρηγόρης Σανίκης. Στα τελευταία λεπτά υπάρχουν αρκετά λάθη από τις δύο ομάδες στην επίθεση και το σκορ έχει μείνει κάπως στάσιμο. Ο Μπαντής τώρα, Βεσελίνοβιτς. Ο Μπαντής και πάλι σε θέση playmaker, αριστερότερο Σανίκης. Για τον Βεσελίνοβιτς, πάσα για τον Ιαννιάδη εκεί τον επιτηρούν τρεις, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να κερδίσει το φάουλ. Μπαντής για τον Σανίκη, ο Βεσελίνοβιτς για τον Γρηγόρη Σανίκη στο κέντρο τώρα. Όσα προσποίηση από τον Βεσελίνοβιτς υπάρχει φάουλ πάνω στον Σέρβο, περιφερειακό του Φιλίππου Βέριας. Ανανιάδης εκτέλεση του φάουλ Σανίκης. Ο Μπαντής κάνει την προσποίηση, χάνει την μπάλα, όμως δεν μπορεί να τη συγκρατήσει ο Ραμπατζής και πάλι ο Φίλιππος, ο Σανίκης σούτ από τον Βεσελίνοβιτς, μπάλα είναι out. 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλιππος ΠΑΟΚ 19-17. Ο Αλβανός στην επίθεση αφήνει στον Πετρίδη. Πετρίδης κάνει την κίνηση για να σουτάρει, δεν σουτάρει, θα πάρει το φάουλ ο Κεσίδης. Καλή άμυνα στα τελευταία λεπτά από τις δύο ομάδες. Στο 43 και 20 βρισκόμαστε, Αλέξης Αλβανός. Ο Αραμπατζής, Αλβανός για τον Πετρίδη. Πετρίδης για τον Παλάσκα. Αλβανός για τον Πετρίδη, Παλάσκας, Κοκόνης. Αλέξης Αλβανός, επέμβαση από τον Τσιλιμπάρη. Και δίλεπτη αποβολή στον Νίκο τον Κουτσά, τον παίχτη του Φιλίππου Βέριας. Για τη φάση την προηγούμενη, νομίζω στην προσπάθεια που κάνει ο Αλβανός πριν σουτάρει, αν δεν κάνω λάθος, θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι η 12η επέμβαση του Τσιλιμπάρη που κρατάει αυτό το 19-17. Κουτσάς ο οποίος δέχεται δίλεπτη αποβολή. 13:50 στο δεύτερο ημίχρονο. 19-17 προηγείται ο Φίλιππος του ΠΑΟ. Με παίχτη λιγότερο λοιπόν ο Φίλιππος Βέας μετά τη δίλεπτη αποβολή του Νίκου του Βουτσά. Μπαντής για τον Σανίκη. Καρυπίδης για τον Σανίκη. Δημήτρης Μπαντής. Πάσα για τον Τριανταφυλλίδη που είναι γρήγορος. Εκεί Παπαδόπουλος στη γωνία, γκολ. 20-17 με τον Σταύρο Παπαδόπουλο ο Φίλιππος και πάλι στο συν 3 με παίχτη λιγότερο. 14-25 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία να μειώσει στο γκολ. Έχασε την επίθεση με τον Αλβανό. 5 γκολ ο Παπαδόπουλος, πρώτο σκόρ μαζί με Καρυπίδη και Αλβανό. ΠΑΟΚ δεν έχει καθαρό μυαλό όταν παίζει με παίκτη παραπάνω. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ο Φίλιππος έχει σημειώσει αρκετά γκολ με παίκτη λιγότερο. Ενώ κανονικά θα έπρεπε βάσει αριθμητικού μειονεκτήματος ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός ο οποίος θα το εκμεταλλεύεται αυτό. Όμως εδώ είναι θέμα συγκέντρωσης και καθαρού μυαλού και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού είναι που ο Φίλιππος θα πάει πολύ καλύτερα. Είμαστε λοιπόν σχεδόν στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Φίλιππος ΠΑΟΚ 20-17, μετάδοση του impaok.com, μια προσφορά της sportingbet.gr και του Hyatt Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Και 50 στο δεύτερο ημίχρονο, Φίλιππος ΠΑΟΚ 20-17. Παλάσκας, ο Τσιλιμπάρης αποκρούει και πάλι. Ο ΠΑΟΚ χάνει άλλη μία επίθεση. Με παίκτη λιγότερο ο Φίλιππος καταφέρνει και μεγαλώνει το σκορ, τη διαφορά.
είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το καθαρό μυαλό όταν βρίσκεται με αριθμητικό πλεονέκτημα, και στο handball είναι κανόνας ότι πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου δίνονται στις δίλεπτες αποβολές, και φυσικά παίζει ρόλο και ο τερματοφύλακας. Ο Τσιλιμπάς έχει κάνει τις επιβάσεις τελευταίες τις επιθέσεις του ΠΑΟΚ και διατηρεί το συν 3. Ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο μπορεί να πάει και στο συν 4. Παπαδόπουλος, ο Μπαντής, με πιο καθαρό μυαλό ο Φίλιππος στα τελευταία λεπτά. Τριανταφυλλίδης, ο Σανίκης, προσποίηση καταπληκτική. Υπάρχει, έχει... Δοκάρι και out. Δοκάρι και out, τι έχει δώσει εδώ. Έχει δώσει επαφή του τερματοφύλακα ο διαιτητής. Δεν πρέπει επαφή, να υπάρχει. Και επαφή να έχει δώσει, είπα να είναι και το απλά. Είναι πλάγιο όμως. Έφυγε πλάγια. Αν πήγε έξω μπάλα από εκεί, ναι. Έφυγε πλάγια, δεν έφυγε out. Αν έφυγε πλάγια, ναι. Να το δούμε πάλι. Ίσως, ίσως να βγάλουμε κάποιο. Ο Μπουκοβίνας λέει ότι δεν βρήκε την μπάλα. Τέλος πάντων, ο Φίλιππος στην επίθεση, παράβαση. Επιθετικό, επιθετικό. Η κατοχή περνάει στον ΠΑΟΚ. 16 και 5 στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αλβανός για τον Πετρίδη. Αστοχή ο Νικολαίδης. Out μόνος του, σε τέτα τέτ ο Νίκος ο Νικολαίδης κάνει την ευκαιρία πάω να μειώσει, παραμένει το 20-17 και πλέον μπαίνει και ο Βουτζάς από ό,τι βλέπω στο μάτσο. Οπότε πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η δίλεπτη αποβολή. Ο Φίλιππος ουσιαστικά σε αυτό το δίλεπτο είχε ένα 0 σκορ. Κέρδισε ο Φίλιππος με την λιγότερο, πέτυχε γκολ. Άρα ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη αυτή η δίλεπτη υπέρ του ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ Βασιλίνοβιτς, 16 και 43 στο δεύτερο ημίχρονο. Σανίκης με το φοβερό διασκελισμό του χάνει την μπάλα όμως εκεί. Λάθος πάσα από τον Σανίκη. Αντεπίδησε ο ΠΑΟΚ, Παλάσκας, Πετρίδης. Ο Βουτσάς πετάει κάτω τον Πετρίδη, υπάρχει φάουλ από τον Νίκο τον Βουτσά. 17 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, άλλα 13. Φίλιππος ΠΑΟΚ, 20-17. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 3 γκολ σε 17 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Η παραγωγικότητά του είναι πάρα πολύ μικρή, χαμηλή. Βέβαια 4 πέτυχε ο Φίλιππος, αλλά ο Φίλιππος κερδίζει. Αλλά ο Φίλιππος είναι μπροστά, οπότε... Ναι, δεν έχει κανένα μεγάλο όριο ο Φίλιππος. Η ομάδα που προηγείται σίγουρα όταν δέχεται τα λιγότερα γκολ, σαφέστατα και είναι υπέρ της. Σε αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ κυνηγάει, δεν κυνηγάει. Ο Φίλιππος έκανε 3. Πετρίδης, ο Κοκκόνης τώρα. Για τον Αλβανό που έχει συγγύσει στα τελευταία λεπτά. Πάσα και τον Κοκκόνη κερδίζει το φάουλ από Μπαντή Παπαδόπουλο. Πολύ καλή άμυνα του Φιλίππου. 17-25 στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά στο 20-17 ο Φιλίππος. Στο κέντρο της άμυνας ο Φιλίππος έχει δέσει πάρα πολύ καλά εκεί τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Πετρίδης επέμβαση από τον Τσιλιμπάρη. Ο Τσιλιμπάρης είναι σήμερα ανίκητος. 14 επεμβάσεις. Ένας από τους λόγους που φυσικά αποκτήθηκε από τον Φίλιππο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο είναι, MVP του αγώνα, είναι, και αυτός, είναι και αυτός. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσιλιμπάρης ήταν και πρωταγωνιστής στο Final Four του Κυπέλλου που έγινε στο Λουτράκι και γενικότερα ένας θεματοφύλακας πολύ υψηλών προδιαγραφών με παρουσία σε πολλά ξένα πρωταθλήματα. Πήγε σε όποια ομάδα πήγε, κατέκτησε τίτλους, δεν είναι τυχαίο αυτό. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Βεσελίνοβιτς, Τριανταφυλλίδης τώρα, ο Σανίκης. Πάσα για τον Παπαδόπουλο, κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ, δίνεται βολή στο Τζίλι. Για διαμαρτυρία και πάλι. Εντάξει, ο διαιτητής είναι λίγο ευέξαπνος. Εντάξει, φάουλ υπάρχει. Οκ, ο Τζίλις δεν βγήκε και από τα ρούχα του. Κάτι είπε. Ο διαιτητής δεν σηκώνει μήκα στο σπαθί του. Τον έστειλε κατευθείαν έξω. Με παίκτη λιγότερο ο ΠΑΟΚ. 48-13 του παιχνιδιού, 20-17 ο Φίλιππος. Με παίχτη παραπάνω έχει το συν 3. Παπαδόπουλος από τη γωνία γκολ. 21-17 προηγείται ο Φίλιππος στο 48-27. 11,5 λεπτά πάρα ακόμη. Πολύ έξυπνα ο Φίλιππος, παίζει στον παίχτη παραπάνω. Παίζει από τη γωνία με τον Παπαδόπουλο να εκτελεί ταχύτατα τον Μπουκοβίνα. Το έχει κάνει σε αρκετές περιπτώσεις και έτσι ο Παπαδόπουλος έχει φτάσει στα 6 γκολ. Ουσιαστικά αθόρυβα. Κάτι που δεν κάνει Κώστα ο ΠΑΟΚ όταν παίζει με παίκτη παραπάνω. Ακριβώς. Δεν θυμάμαι να πήγε ποτέ την μπάλα στη γωνία. Προσπαθεί από το κέντρο που είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλβανός και πάλι ο Τσιλιμπάρης. 19 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Φίλιππος ΠΑΟΚ 21-17. Τσιλιμπάρης κάνει τις 15 επεμβάσεις. Τάνι αγγίζει το 50%.
αποκρούστων αποτελεσματικότητας, εντυπωσιακός στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μπαντής γέρνει πλάστικα υπέρ του Φιλίππου αν φτάσει στο συμπέντε. Βεσελίνο βεβαίνει γκολ από τον Ανανιάδη. 22-17 ο Φίλιππος. Στο συμπέντε έχει πάει ο Φίλιππος. Στο 49 και 30 βεβαίως στο hardball έχουμε δει να χάνονται διαφορές μεγαλύτερες σε μικρότερο διάστημα και θυμάμαι τον τελευταίο αγώνα Κώστα ΠΑΟΚ Διομήδη πέρσι στο Παλατάκι, τίποτα δεν τελειώνει πραγματικά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Για να δούμε, Αλβανός για τον ΠΑΟΚ, Παλάσκας. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όπως πέσει το τρίμηχρονο ο ΠΑΟΚ δεν δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι, αλλά εντάξει, 10 λεπτά ακριβώς. Ο χρόνος είναι υπεραρκετός, έτσι, 5 γκολ δεν είναι κάτι το συνταρακτικό στο χάτμπολ, αλλά η εικόνα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο είναι άλλη ομάδα από το πρώτο ημίχρονο. Έχει κάνει βεβαιασμένες ενέργειες, όταν παίζει ο παίκτης παραπάνω δεν έχει καθαρό μυαλό και σαφέστατα ο Φίλιππος με τσιλιμπάρι τόσο καλό κάτω από τα δοκάρια, αυτή τη στιγμή έχει γίνει πλάστικα υπέρ του όσον αφορά, έχει το προβάδισμα και τη νίκη. Τα 5 γκολ σε αυτό το χρονικό σημείο είναι ένα σοβαρό προβάδισμα, όμως δεν είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Είμαστε ακριβώς στο 49 και 59, έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Στην επίθεση είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί κυρίως με κάποια σούτ από την περιφέρεια, τα οποία όμως σταματούν πάνω στο Τζιλιμπάρι. Πολύ σωστή παρατήρησή σου, από τα εξτρέμ δεν έχει κάνει πολλές επιθέσεις. Είδαμε προηγουμένως τον Νικολαίδη να κάνει μια προσπάθεια, αλλά έφυγε μπάλα out. Και ο Αραμπατζής στο δεύτερο ημίχρονο δεν είναι καλός. Σε λίγο βέβαια θα περάσει το παιχνίδι και πάλι ο Βαγγέλης ο Αραμπατζής, γιατί θα ολοκληρωθεί. Ο ΠΑΟΚ κάνει επίθεση κατά μέτωπον εκεί που υπάρχει πολυκοσμία. Από εκεί είναι πολύ δύσκολο να περάσει την μπάλα και πραγματικά αυτή ήταν η δική μου απορία. Γιατί ενώ ο Φίλιππος παίζει άμυνα με 5 παίκτες όταν έχει παίκτη λιγότερο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ανοίγει. Τώρα ο Αλβανός πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ. Θα ξεγελάσει τον Τζιλιμπάρι, κάπου ίσως κόντραρε η μπάλα, αλλά η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ μετά από αρκετή ώρα, μετά από 10 λεπτά. 10 λεπτά χωρίς γκολ ήταν ο ΠΑΟΚ. 10 λεπτά από το 40 και 50 με τον γκολ του Παλάσκα, 19-17 είχε γίνει το σκορ. Τώρα λοιπόν 22-18 με τον Αλέξη Αλβανό, σε αυτά τα 10 λεπτά κατάφερε και έχτισε αυτή τη διαφορά τον πέντε τερμάτων ο Φίλιππος, τώρα 4-22-18. 50 και 45 έχουμε διανύσει, Φίλιππος ΠΑΟΚ 22-18. Ο Φίλιππος στην επίθεση με τον Βεσελίνοβιτς. Βεσελίνοβιτς, κακή πάσα, κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Αλβανό. Πάει να βγάλει κόντρα επίθεση με τον Παλάσκα. Παλάσκας αποκρούει ο Τσιριμπάρης. Φοβερή απόκρουση. Πάρα και πάλι στον ΠΑΟΚ, γιατί ναι, χτύπησε πόδι. Στα πόδια τώρα ήταν του Παπαδόπουλου, δεν το είδα καλά, αλλά πάντως... Φοβερή απόκρουση Τσιλιμπάρη, πραγματικά τέτα-τέτ, τα βγάζει όλα ο Τσιλιμπάρης. Εδώ χάνει ο ΠΑΟΚ μια μεγάλη ευκαιρία να πάει στο μείον 3 και να πάρει και ψυχολογία, γιατί είμαστε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, 51-25. Λάθος, εκεί βήματα από τον Πετρίδη, ο ΠΑΟΚ κάνει πολλά λάθη στην επίθεση και στην προηγούμενη φάση είδαμε ότι είχε τη δυνατότητα ο Παλάσκας να πάει από εξτρέμου να δώσει μια πάσα. Προτίμησε πάλι από το κέντρο, εκεί που ο τερματοφύλακας έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να αποκρούσει την μπάλα. Ειδικά όταν έχει απέναντί σου το κάτω του Τζιλιμπάρη που σήμερα έχει φτάσει 16 υπερβάσει. Ο Μπαντής στην επίθεση, Βεσελίνοβιτς. Ο Φίλιππος προηγείται 22-18. Έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο τη αναμέτρηση ως σπουδαίο παιχνιδιού. Γκολ! Φοβερό γκολ από τον Σανίκη. Ο Τσίλης γρήγορα μειώνει, ανταποδίδει, 52 και 10, 23-19, στο συν 4 είναι ο Φίλιππος. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Τσίλη πολύ γρήγορα στο γκολ του Σανίκη. Πάρα πολύ γρήγορη επίθεση του ΠΑΟΚ, γρήγορη σέντρα, πολύ ωραίο το τελείωμα από τον Άγγελο Τσίλη, 23-19, ο Μπαντής τώρα με τον Σανίκη. Για τον Βεσελίνοβιτς, ο Φίλιππος Μέριας είναι στην επίθεση, ο Γρηγόρης Ανίκης φοβερό, η προσποίηση, νέο εντυπωσιακό τελείωμα από τον Γρηγόρη Ανίκη. 24-19, ο Τσίλης, ο Τσιλιμπάρης, χταπόδι πραγματικό σήμερα, δεν αφήνει να περάσει τίποτα,
Πολύ καλή απόκρουση. 52 και 57. 17 επεμβάσεις από τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την σημερινή εμφάνιση του Φιλίππου Βέρειας. Ο Σανίκης για τον Μπαντή, ευκαιρία για πρώτη φορά να πάει στο σύν 6. Ο Φιλίππος, 24-19, Σανίκης, ο οποίος έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με την εντυπωσιακή του ευελιξία. Και πάλι Σανίκης εδώ κάνει βήματα, κάνει λάθος. Ίσως το ματιάξαμε σε αυτή τη φάση. Αλβανός, ο Πετρίδης, ο Παύ, τώρα θέλει να βγει γρήγορα στην κόντρα με τον Αλβανό. Πάσα καταπληκτική για τον Κεσίδη, όμως αυτός πατάει τη γραμμή. Εδώ υπήρχε φάουλ όμως, γιατί ο Παπαδόπουλος έχει αγκαλιάσει τον Αλβανό. Άφησε τη φάση, έκανε την πάσα ο Αλβανός και ήταν τέτα τέτο ο Κεσίδης, αλλά ο πίβοτε του ΠΑΟΚ πάτησε τη γραμμή. Αδιαμαρτύρητα έφυγε από το σημείο. Νομίζω ότι η πάσα του Αλβανού ήταν όλα τα λεφτά και δεν την αξιοποίησε ο Στάθης ο Κεσίδης. 24-19 στο 54-04, άφησε το πλεονέκτημα εκεί στο φάουλ του Παπαδόπουλου. Εδώ βλέπουμε τον αγκαλιάζει, τραβάει την πατάει μπανέλα. Μέσα από τη μέσα πλευρά ο Κεσίδης, ο οποίος έκανε το λάθος. Εντυπωσιακή επέμβαση του Μπουκοβίνα, κρατάει το 24-19 στο σούτ του Αποστολίδη και 54-27, 5,5 λεπτά απομένουν. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί. Παλάσκας, εδώ υπάρχει φάουλ βέβαια. Υπάρχει φάουλ, μετράει και η απόφαση ωστόσο, γιατί αν για παράδειγμα έμπαινε γκολ, θα μετρούσε κανονικά, γιατί στείλει πίσω την φάση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει την ευκαιρία να μειώσει στο 54-50. Ο Πετρίδης για τον Παλάσκα. Ο Αλβανός. Πάλι Αλέξης Αλβανός. Παλάσκας να περάσει. Πάσα στα εξτρέμ και πάλι για τον Πετρίδη. Καλή άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάσα για τον Κοκκόνη. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή εκεί. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή για τον Αποστολίδη φυσικά, καθώς έχει τραβήξει τον Κοκκόνη, δεν τον αφήνει να πάει την μπάλα. Στο όλα αυτά 5 λεπτά πριν από το φινάλε του παιχνιδιού. 55 και 11 δείχνει το ρολόι του γηπέδου, 24-19 κόκκινη κάρτα. Τρίτη δίλεπτη για τον Διογέννη Αποστολίδη. Δεν θα Το μάτς τελειώνει για αυτόν. Ακριβώς, δεν θα ξαναμπεί στο μάτς. Εντάξει, δεν χάνει και πολύ αγώνα. Δεν χάνει και πολύ αγώνα. 55 και 11. Πιο πολύ βέβαια ήταν η βοήθειά του στην άμυνα, να πούμε. Γιατί στην επίθεση η τριάδα εκεί Μπαντής, Σανίκης και Βεσελίνοβιτς δεν αλλάζει εύκολα. Πρέπει να πούμε ότι λείπει και ο Μαστρογιάννης, έτσι, ο βασικός playmaker του Φιλίππου. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο οποίος έχει τραυματιστεί και είναι στο στάδιο της αποθεραπείας του. Σαφέστατα με την επιστροφή του Φίλιππος θα είναι πολύ ισχυρός στα play-off. Αλβανός. Για να δούμε. Γκολ. Γκολ από τον Αραμπατζή. Στο 55-25. 24-20. 4 γκολ είναι η διαφορά στο παιχνίδι και για να δούμε αν το μάτς αυτό γυρίζει. 4 γκολ και από τον Βαγγέλη Αραμπατζή, ο οποίος για αρκετή ώρα δεν είχε καταφέρει να σκοράρει. Είπαμε ότι από τα εξτρέμ δίνεται πιο εύκολα η λύση. Εδώ πάω και επέλεξε να παίξει από τα εξτρέμ και δικαιώθηκε. Σανίκης, με παίχτη λιγότερο ο Φίλιππος. Καρυπίδης. Να δούμε αν αυτή η φορά θα την εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Πάντως στην πρώτη επίθεση τα κατάφερε καλά και μείωσε το σκορ. 24-20, 4 λεπτά ακριβώς για το τέλος της αναμέτρησης. Είμαστε στο 56. Φάουλ που κερδίζει ο Γρηγόρης Σανίκης. Στο συν 4 ο Φίλιππος με κατοχή μπάλας. Κυνηγάει το σκορ ο ΠΑΟΚ. Ο Φίλιππος είναι το φαβόρι αυτή τη στιγμή της αναμέτρησης με το συν 4 το οποίο έχει. 4 λεπτά για το τέλος. Υπάρχει όμως πάρα πολύ χρόνο. Αυτή η διαφορά ακόμα και σε ένα λεπτό θεωρητικά θα μπορούσε να ανατραπεί. Έχουμε δει. Έχει ανατραπεί στο ΠΑΟΚ Διομήδης. Και στο ΠΑΟΚ Διομήδης 5 λεπτά ήταν 5 γκολ μπροστά ο Διομήδης. Το τελικό, το δεύτερο. Καρυπίδης. Ο Μπαντής. Ξαφνικό το σούτ. Out. 56 και 10. 24-20. Αλβανός. Αντιπίδηση για τον ΠΑΟΚ. Για τον Πετρίδη περνάει στα 6 μέτρα γκολ. 24-21 μειώνει ο δικέφαλος
του Βολά στα 3 γκολ στο 56 και 20 με τον αρχηγό του Θοδωρή Πετρίδη. Και ο Τσίλη ζητάει από τον κόσμο να ξεσηκωθεί και αυτό συμβαίνει. 3 γκολ η διαφορά υπέρ του Φίλιππου. Λογικό το time out, λογικό το time out από το Στέλιο Σεϊρεκίδη, προπονητή του Φιλίππου Βέρας, που βλέπει αυτή η διαφορά των 5 τερμάτων πλέον να έχει μειωθεί στα 3, με τον ΠΑΟΚ να έχει παίκτη παραπάνω και να έχει μειώσει 24-21. Και να έχουμε ακόμη 3,5 λεπτά στο παιχνίδι. Βεβαίως η κατοχή της μπάλας είναι στο Φίλιππο. Με μια-δυο καλές άμυνες από τον ΠΑΟΚ, πολλά μπορούν να γίνουν σε αυτό το πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι που παρακολουθούμε εδώ στο ΔΑΚ Βικέλας, στο μακροχώρι της Ημαθίας. Ακούτε τι γίνεται, πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα σε πολύ ωραία πλαίσια. Είναι η αλήθεια. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν σταματούν να τραγουδούν και να ενισχύουν τη δική τους ομάδα. Το time out τελείωσε. Συνέχεια στον αγώνα με την κατοχή μπάλας στην ομάδα του Φιλίππου. 24-21, 56-33. 3-27 για το τέλος του αγώνα. Για να δούμε τι θα δούμε. Παπαδόπουλος, Ανίκης, Μπαντής, Τριανταφυλλίδης και Καρυπίδης, οι 5 παίκτες του Φιλίππου, ο οποίος παίζει με παίκτη λιγότερο. Ο Μπαντής κερδίζει το φάουλ από τον Κεσίδη. Παπαδόπουλος στην εκτέλεση, Σανίκης για τον Παπαδόπουλο. Επιθετικό φάουλ πάνω στο Τζίλι. Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. 3 λεπτά ακόμη. Αλβανός. Επιθετικό φάουλ από τον Αλβανό. Ωραίο το στήσιμο εκεί, Αλβανόπουλο έπεσε στην παγίδα, Αλβανός. Ουσιαστικά έχουν δώσει 2 επιθετικά φάουλ, τα οποία δεν είναι νομίζω κανένα από τα 2, γιατί ούτε το επιθετικό του Φιλίππου που φάνηκε να είναι, αλλά ούτε και αυτό, γιατί μετακινείται ο παίκτης. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ, στο μπάσκετ πρέπει να μην μετακινείται, εδώ στο χάντμπολ άμα στηθεί ο παίκτης καλά και του κλείσει το διάδρομο. Τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι μια λεπτή Βεσελίνο. 25-21 στο 57 και 35, νομίζω ένα πολύ κρίσιμο γκολ για την εξέλιξη του παιχνιδιού από τον Βεσελίνοβιτς. Αλβανός αμέσως corner, από τον Πετρίδη και υπάρχει η μπάλα, είναι στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης έχει απλώς το κέντρο και έχει αλλοιώσει την μπάλα. Time out από τον Νίκο Γεωργιά του ΠΑΟΚ. Φίλιππος ΠΑΟΚ 25-21 μέσα από το inpaok.com. Η μετάδοση είναι προσφορά της sportingbet.gr και του Hackett Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός Δίας. Χανθ Διομήδης 20-36, λίγο πριν το φινάλε. Ο Διομήδης κερδίζει. Άλλη μια εύκολη επικράτηση για τους Λύκους που αγκαλιάζουν την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια. Επί της ουσίας, αν δεν στραβοπατήσουν σε κανένα παιχνίδι μέχρι ακόμα και να χάσουν από τον Φίλιππο την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Το τελευταίο μάτς είναι στο Λουτράκι. Στο Λουτράκι. Αν δεν στραβοπατήσουν ακόμα και να χάσουν από τον Φίλιππο, αν κερδίσουν το Λουτράκι θα είναι στην πρώτη θέση. Γκολ από τον Αμπαγγέλη. Αραμπατζή, 25-22. 2 λεπτά ακόμη. Παραμένει στη διεκδίκηση τουλάχιστον ενός βαθμού. Ο ΠΑΟΚ, 2 λεπτά για το τέλος. Ο Φίλιππος φυσικά κρατάει την δίκη στα χέρια του.
ακόμη και ο βαθμός για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικός, yeah. γιατί θα μείνει διαφορά στους δύο βαθμούς. Αν ο Φίλιππος χάσει το διεμείς το Άργος, ο ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία ευνοείται, wow. αλλά ο Μπαντής σκοράρει 26-22. 1,5 λεπτό ακόμη. Πολύ ωραίο γκολ από τον Δημήτρη Μπαντή στο χάμα της εστίας του out. Υπάρχει δίλεπτη αποβολή στον Κουτσά. Τι έκανε. Δίνει out και δίνει την παράβαση στον Κουτσά. Θεωρεί ότι κόκκινη κάρτα είναι τρίτη δίλεπτη αποβολή για τον Κουτσά. Δεύτερος παίξ του. Θα τελειώσει τον αγώνα με 6 ο Φίλιππος, γιατί δεν προλαβαίνει να περάσει. Δεν προλαβαίνει. 1-21 απομένει. Πάντως ο Παλάσκας εκεί σηκώθηκε μόνος του και έστειλε την μπάλα out από καλή θέση, γιατί δεν υπήρχε κάποιο μπλοκ από τους παίκτες του Φιλίππου. Νομίζω ότι κάπου εδώ έχει κρυθεί η αναμέτρηση. Πολύ δύσκολο 1,5 λεπτό για το τέλος και λιγότερο να πετύχει 4 γκολ ο ΠΑΟΚ και με επίθεση στον Φίλιππο. Κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ, ο Αλβανός για τον Παλάσκα. Το χάνει και αυτό. Και πάλι ο Τσιλιμπάνης για τα 9 επεμβάσεις, καταπληκτικός. Και με τη δική του σφραγίδα ο Φίλιππος Βέριας θα φτάσει σε αυτή την πολύ σπουδαία νίκη. Νίκη που του εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση. Κάνει την εστία να μοιάζει με κλειδαρότρυπα σήμερα. Σανίκης, ο Μπαντής, όλα έχουν κρυθεί. Δεν έχει και σημασία η διαφορά, γιατί το πρώτο μάτς είχε λήξει με 5 γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία η διαφορά των 4 βαθμών που θα έχουν πλέον οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά τρίτος. Πάσα τον Καρυπίδη. Πλασέ, γκολ, εντυπωσιακό φάλτσο. 27-22, 22 για το φινάλε από τον Σάβα Καρυπίδη. Ίσως τελευταία επίθεση του παιχνιδιού. Με τον Πετρίδη, για τον Αλβανό. Πάσα για τον Αραμπατζή και πάλι ο Τσιλιμπάρης. Πιάνει και αυτό ο Τσιλιμπάρης. Από το ένα τέρμα στο άλλο θα ματάει ο Μπουκοβίνας. Και το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί. Τελειώνει κάπου εδώ ο αγώνας. Φίλιππος Βέριας ΠΑΟΚ 27-22. Μία μεγάλη νίκη από τον Φίλιππο, ο οποίος ήταν καλύτερος. Νομίζω ότι αυτό είναι πια προφανές, δεν υπάρχει αναμφιβολία. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φανεί αντάξιος των περιστάσεων και των απαιτήσεων του αγώνα. Ο Φίλιππος κερδίζει με 27-22 τον ΠΑΟΚ. Ο Φίλιππος σιγουρεύει τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά τρίτος και ο Φίλιππος πάει για το θαύμα. Θαύμα θα είναι αν κερδίσει καταρχήν στο Άργος το Διομήδη το Σάββατο και τελευταία αγωνιστική αν ο Διομήδης δεν κερδίσει στο Λουτράκι τον Ποσειδώνα. Δύσκολα και βεβαίως... παιχνίδια πάντως και για το Διομήδη και τα δύο παιχνίδια αυτά. Πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα ο Ιέξιν Ιδικέας, να δούμε λίγο και το τελικό αποτέλεσμα, ήταν πάντως μπροστά με μεγάλη διαφορά απέναντι στον Δούκα. Ο Διομήδης κέρδισε με μεγάλη διαφορά τη Χάν. Λίγο πολύ νομίζω κρίθηκαν οι πρώτες θέσεις. Ο Διομήδης λογικά θα είναι στο 1, ο Φίλιππος θα είναι στο 2, ο ΠΑΟΚ θα είναι σίγουρα στο 3. Σίγουρα δεν είναι, γιατί ο Δικαίας με την νίκη του επί του Δούκα πάει στο 26, είναι 3 βαθμοί διαφορά. Πάει στους 26 ναι. βαθμούς. Σωστά, ο ΠΑΟΚ πρέπει να νικήσει τον Ποσειδώνα το Σάββατο. Πολύ ακριβώς. σημαντικό παιχνίδι. Γιατί τελευταία αγωνιστική έχουμε τον αγώνα Ποσειδώνα Λουτρακίου ΠΑΟΚ. Δικαία ΠΑΟΚ. Έχει δύο δύσκολα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα έχει βέβαια το προβάδισμα για την θέση αυτό να συζητηθεί. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα όσον αφορά την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη θέση. Ο Φίλιππος θα είναι σίγουρα δεύτερος το λιγότερο. Ο Διομήδης θα είναι από πρώτος το πιθανότερο έως δεύτερος αν στραβοπατήσει και στα δύο μάτς, το οποίο φυσικά είναι δύσκολο και με την πορεία που υπάρχει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι για να ολοκληρώσουμε εδώ από την Βέρεια, ήταν μια δίκαιη νίκη του Φιλίππου στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλύτερος, ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τις δίλεπτες αποβολές του Φιλίππου. Κατάφερε ο Φίλιππος με περισσότερη συγκέντρωση και με ένα τσιλιμπάρι καταπληκτικό με 20 επεμβάσεις να πάρει
αυτή την πολύ σημαντική νίκη με 27-22. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει φυσικά την τρίτη θέση και από εκεί πέρα στα play-off στη δεύτερη φάση, να κλέψει από τον Φίλιππο τη δεύτερη και να πάει στο τελικό του πρωταθλήματος, που φαντάζομαι ότι είναι πλέον ο επόμενος στόχος για τις ομάδες. Να πούμε, Κώστα, πως η δεύτερη θέση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί στα play-off μπαίνουν οι 6 πρώτες ομάδες, παίζουν όλοι με όλους, αλλά μια φορά, όσο πιο ψηλά είσαι στη βαθμολογία, τόσο πιο πολλά μάτς έχει συνέδρα. Δηλαδή, ο Διομήδης, αν είναι πρώτος, θα παίξει 5 μάτς στο Άργος. Ο Φίλιππος, αν είναι δεύτερος, θα παίξει με το Διομήδη στο Άργος και με τους άλλους 4 στη Βέρεια. Αν ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος, θα παίξει με το Διομήδη εκτός, το Φίλιππο εδώ στο Μακροχώρι και τα άλλα 3 μάτς στη Μίκρα. Ακριβώς. Οι δύο πρώτοι το play-off πηγαίνουν στον τελικό, όπου θα κριθεί ο πρωταθλητής στις δύο νίκες. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία το ποιοι... Και πολύ δρόμο ακόμα πάντως το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαστε μόνο στην κανονική διάρκεια. Υπάρχουν τα play-off. Μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες θα μπουν στη δεύτερη φάση με το 50% το βαθμό που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια. Οι διαφορές θα είναι στην ουσία μηδαμινές. Οι διαφορές θα είναι ακόμα μικρότερες. Άρα θα έχουν όλες οι ομάδες την ευκαιρία τους. Φυσικά οι ομάδες που θα έχουν το πλεονέκτημα θα έχουν ένα 51-49, θα πω, γιατί εν τέλει η έδρα δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο. Το έχουμε δει και στο παρελθόν πολλές φορές. Έχουν σπάσει και πέρσι ο ΠΑΟΚ πήρε με μειονέκτημα έδρα στο πρωτάθλημα και πρόπεση ο Διομήδης απέναντι στην ΑΕΚ με μειονέκτημα έδρα. Και πριν από 3 χρόνια η ΑΕΚ απέναντι στο Διομήδη με μειονέκτημα έδρα. Γενικότερα δηλαδή η έδρα, έχουμε δει ότι αν οι ομάδες είναι έτοιμες, δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι εδώ από τη Βέρεια έχουμε. Ήμασταν παρέα για κάτι παραπάνω από μια μισή ώρα. Ζήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Handball, ένα άθλημα, μπράβο, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Γεμάτο γήπεδο, χωρίς το παραμικρό έκτροπο. Όλα κύλησαν πολύ καλά στον αγώνα, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι διαφήμιση για το άθλημα και νομίζω ότι μας ουσιαστικά προαναγγέλει και αυτό το μάτς και τι θα δούμε στα play-off και στους τελικούς, ότι θα δούμε πολύ δυνατές συγκινήσεις. Θα είμαστε σίγουρα παρέα το Σάββατο στις 6 από το σπίτι του Handball στη Μίκρα, ζωντανή μετάδοση από το impaok.com του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου. Τελικό σκορ, από ό,τι με ενημερώνουν τώρα, Χάνθ Διομήδης 20-37. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ήταν το μεγάλο ντέρμπι Φιλίππος Βέρειας ΠΑΟΚ, τελικό αποτέλεσμα 27-22. Ήταν δίπλα μου ο Κώστος Χατζηδημητρίου, στην περιγραφή του αγώνα Γιώργος Κουβεντίδης. Αυτά λοιπόν από το Μακροχώρι, εδώ από την Βέρεια. Τελικό αποτέλεσμα Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ 27-22. Η μετάδοση του αγώνα ήταν μια προσφορά της sportingbet.gr και του Χάγια Τρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, ένα καλό βράδυ να ευχηθούμε σε όλους. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας.